Υποστηρίζεται ότι το μέτρο αφορά τουλάχιστον 12.000 ακίνητα σε αστικές περιοχές, οι ιδιοκτήτες των οποίων, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα επιδοτηθούν με το 40% του ποσού της ανακαίνησης. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να πέσουν άδεια ακίνητα στην αγορά, κάτι που αναμένεται να ρίξει τις ακριβές σήμερα τιμές των ενοικίων. Περνάμε εδώ ένα ακίνητο ισόγειο. Είναι ένα από τα χιλιάδες παλιά διαμερίσματα που παραμένουν κλειστά, καθώς οι ιδιοκτήτες προβληματίζονται κυρίως για τις δαπάνες ανακαίνησης. Ένα ακίνητο που, όπως βλέπετε, χρήση ολικής ή ακόμα και μερικής ανακαίνησης. Δεν μπορούμε να το ανακαινήσουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να το νοικιάσουμε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει περισσότερα ακίνητα και δεν του συμφέρει το γεγονός ότι ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται ραγδαία σε εισοδήματα από ενοικία, από ένα σημείο και μετά, ενώ παράλληλα μην έχει ο ίδιος την οικονομική δυνατότητα να μπει στη λογική να ανακαινήσει ένα ακίνητο είτε μερικός είτε ολικός. Με το ανακαινίζω-νοικιάζω που θα τρέξει άμεσα αφού ολοκληρωθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες, εκτιμάται ότι θα διατεθούν προς μίσθωση 12.500 κενά σπίτια πιέζοντας προς τα κάτω τα ενοίκια. Ιδιοκτήτης ή επικαρποτής ακινήτου θα έχει τη δυνατότητα να επιδοτηθεί για επισκευή ή ανακαίνιση μίας και μόνο κατοικίας έως 100 τετραγωνικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στο 40% των δαπανών έως 10.000 ευρώ. Πιστεύουμε όμως ότι θα είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση αν το ποσοστό ήταν 60%. Για ένταξη στο πρόγραμμα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ και εκείνη την περιουσία τις 300.000. Το δε ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί κενό για την τελευταία τριετία. Εάν μπορούσα να φτιάξω τα διαμερίσματα για να τα νοικιάσουν, δεν θα νοικιάσαν, παιδιά. Δηλαδή η οικονομική κατάσταση δεν υπάρχει. Προϋπόθεση για την καταβολή της επιδότησης η ηλεκτρονική εξόφληση των δαπανών, αλλά και η εκμίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον 3 έτη με βάση το μισθωτήριο που θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά. Η ρύθμιση όμως που θα λύσει το πρόβλημα θα είναι η 3 ετής προαπαλλαγή όλων των νέων μισθώσεων των κενών κατοικιών. Ενισχύοντας ακίνητα του δημοσίου για ανέγερση 2.500 σύγχρονων κατοικιών που θα διατεθούν με χαμηλό ενίκιο σε νέους βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.